εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα. Τζάμπα καλοριφέρ το καλοκαίρι. Μέρος τέταρτο και τελευταίο. Χαίρεος μη Χριστού Ευωδίας. Η σταυρωμένη Παναγιά, η μάνα της αγάπης, σταυρώνεται για μας, για όλα τα παιδιά της. Είναι τα καρφιά στα γόνατα από τις γονικλησίες, τα δάκρυά της, η λόγχη για όλες τις αμαρτίες. Τα χέρια της ανοίγει σαν να είναι στο σταυρό, τον Υιό της να οικετεύσει για κάθε χριστιανό. Η κάθε αμαρτία καρφεί στον Χριστό, η κάθε αμαρτία καρφεί στην Παναγία. Δάκρυ, όξος και αίμα η κάθε αμαρτία. Σε κάθε αμαρτία λόγχη στην Παναγία. Το κάθε όμως ήμαρτον μέσα από την καρδιά είναι Άγιο Μανδύλιο στη Μάνα Παναγία. Παίρνει αυτό το ήμαρτον από το Άγιο Μανδύλι και του Χριστού σκουπίζει τον πόνο από τα χείλη. Το ήμαρτον αν λέτε μέσα από την καρδιά τις αμαρτίες καίει όλες σαν μια φωτιά. Μα πιο πολύ καίει όλες τις αμαρτίες η αγάπη στον εχθρό, σε κάθε διπλανό. Η αγάπη είναι το διαβατήριο στον Κύριο και Κριτή. Είναι του Χριστού η νέα έντολη. Από μια πολύ όμορφη έκδοση με ύμνουση στην Υπεραγία Θεοτόκων, χαιρετιστήρι οίκη, στην μυροβλήτησα της Άνδρου, στην Παναγία των Βλαχερνών της Άνδρου, στον Πανάγιο Τάφο, στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ήρθε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πολύ την αδελφή μας εκεί από τον Ευλογημένο Νότο που με ρύμνησε. Ένα εξαιρετικό πόνημα του κυρίου Παναγιώτη Φραγκελάκη, καθηγητή φυσικής αγωγής και φέδρου αξιωματικού των ειδικών δυνάμεων. Έτσι ξεκινάμε αυτή την εκπομπή, το τέταρτο μέρος της σειράς των εκπομπών με τίτλο «Τζάμπα καλοριφέρ το καλοκαίρι», μέσα στο πνεύμα αυτού του ευλογημένου ανθρώπου που αφιερώσαμε αυτή τη σειρά, του πατρός Ανανία Κουσταίνη, και αυτές οι μικρές έμετρες σκέψεις αποτυπωμένες στο χαρτί προς την Υπεραγία Μητέρα μας Κύρια Θεοτόκο. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο ραδιοφωνικό καταφύγιο και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο. Ελίλη θα είναι απάσου, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να βρίσκονται στο ξεκίνημα κάθε ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, μαρτυρώντας εξ αρχής το σκοπό αυτής της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς τις μέρες μας πληθαίνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως του Σωτήρος Χριστού να φωτίσει τις ψυχές όλων μας και επιτέλους μεσούσεις της ημέρας να αφαιρέσουν αυτό το θεληματικό τυφλοπάνι που φορούν και
να αναβλέψουν. Την αγάπη μας στους ακροατές της εκπομπής και κυρίως τους μπροστάριδες μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, η ενισχυτική σας, προσευχητική σας αγάπη καταφθάνει. Με πολλούς τρόπους αυτή λαμβάνουμε και έτσι πορευόμαστε και προχωράμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλα τα μηνύματα και την επικοινωνία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εκπομπής, στο entofoti@yahoo.gr. Πληροφορίες για τρόπους επικοινωνίας και για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας μπορείτε να βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολογιό μας soteriaψυχής.blogspot.com, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί. Σεργιάνια κατάπαυστο στα άνω περιβόλια, σύμμαχος και υπερασπιστής στου πονηρού τα βόλια, τώρα θα είναι στο πλάι μας περισσότερο από πρώτα, με λογισμό και μόνηρο, με παραδείσου ρώτα. Πατήρ Ανανίας Κουστένης, που μετέδιδε με κάθε του λέξη την αληθινή χαρά, την ελπίδα του Τριαδικού Θεού, αυτό γύρευε συνεχώς να μεταλαμπαδεύσει σε όσους ο Κύριος το εμπιστευόταν να ποιμάνει. Και ελπίδα, αδελφοί μου, θα υπάρχει μόνο όσο ο Χριστός μας μαρτυρείται δια των δικών του. Είχε και ρίξει ανοιχτό πόλεμο κατά της απελπισίας και του θανάτου ο πατήρ Ανανίας. Όπλα του φωτός στα ομιλήματά του και οι ατάκες του, ή καλύτερα να το πούμε με μια ελληνική λέξη, από τις στην κυριολεξία εκατομμύρια αγαπημένες της μάνας γλώσσας που καμάτεψε και εξόριξε όσο ελάχιστη. Τα αποφθέγματά του, τα βιωματικά, τα ανεπανάληπτα, όχι λόγια του εντυπωσιασμού, λόγια όμως του ενθουσιασμού, ωραία, ένθεα, που φανέρωναν έναν Θεό Πατέρα που δεν θα αφήσει απροστάτευτα τα τεκνία του. «Θα αρσείτε», φώναζε ο πατήρ Ανανίας, «έχουμε Θεό Πατέρα που νενίκηκε τον κόσμο». Και έτσι ήταν και ο ίδιος. Ήταν και είναι Πατέρας, αφού γεννά συνεχώς τον Χριστό εντός μας, με όλη τη σημασία της λέξεως, και Πατέρας και Μεγάλος. Τόσο Πατέρας ώστε να μην λογαριάζονται τα παιδιά του, οι αναγκεμένοι, οι ορφανοί, οι εξαρτημένοι, οι αλήτες, οι άστεγοι, όλα τα μηδενικά που έστελνε ο Θεός στο δρόμο του και τους γιάτρευε τις πληγές με έλαιον και ίνων και λάβαιναν αυτά τη χαμένη τους αξία. Η δική του. Τόσο Πατέρας και τόσο Μεγάλος ώστε να κάνει τα πάντα για να χαλάσει τη φήμη του, να θαμπώσει τη λάμψη του, να ψαλιδίσει σύγκορμα τα καλά και έφημα λόγια, ακόμα και τις σκέψεις όσων τον ακούγαν. Και πάλευε γι' αυτό, πώς πάλευε, να μικρύνει τον εαυτό του. Μα αρκούσε η θέα του και δύο κουβέντες απλές για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους ηρωικούς Αγίους και τους αγιασμένους ήρωες. Για να καταλάβει κανείς, για να νιώσει, για να σωπάσει μυστικά και εν υπακοή, να κρατήσει καλά φυλαγμένη μέσα του την αλήθεια ως την ημέρα της επιγείου τελευταίης του παππούλη. Τότε ήταν που δεν κρατήθηκε και φώναξε το Πατέρας, το Μεγάλος και το Άγιος. Μέσα στο ζεστό καλοκαιράκι πορευθήκαμε, μιας και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σειράς, με αυτόν τον παράξενο τίτλο «Τζάμπα καλοριφέρ το καλοκαίρι». Και σε μια αδελφή μας που αντέτεινε ότι εγώ θα ήθελα τζάμπα κλιματισμό air condition το καλοκαίρι, ο πατήρ Ανανίας τι θα έλεγε? Μα το έχεις αυτό, το τζάμπα air condition, το έχεις το χειμώνα. Θα τον επισκεφτούμε λοιπόν και σήμερα στο κελάκι της Μετσόβου στα Εξάρχεια, στα χαμηλά της παλιάς πολυκατοικίας, στο Ίδρυμα της Ισάβρων έπειτα και στον πανφίλτατο και πολυφίλητο του Άγιο Νεκτάριο,
που τόσο του έμοιασε. Έχοντας στο κέντρο της εκπομπής μας το βιβλίο του κυρίου Κώστα Παναγόπουλου «Το μεγάλο μυαλό» πατήρ Ανανίας Κουστένης από τις εκδόσεις «Άθος», μια ανανιακή σπουδή του Κώστα Παναγόπουλου, ανθολόγησε μνήμες και ευγνωμοσύνη για αυτό το έμψυχο δώρο του Κυρίου σε όλους εμάς. Πατήρ Ανανίας ήταν πραγματικά μια φωτιά, μια φλόγα. Καταρχάς ήταν φλόγα αγάπης και δεύτερον ήταν μια φλόγα προσφοράς στον συνάνθρωπο. Ο παππούλης κουβαλούσε τις ζωές των άλλων, αλλά είχε τόσο σαλότητα και τόση προσπάθεια να σε απομακρύνει από την καλή εντύπωση που θα δημιουργούσες γι' αυτόν, που το πετύχαινε και έτσι λίγοι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που υποψιάζονταν πως ο παππούλης ήταν ένας Άγιος. Αυτά μαρτυρά ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών Φιλόθεος για τον πολύ αγαπημένο του γέροντα. Πρώτη ακόμη αντιστασιακή πριν τους ήρωες του 1821 ήταν κάποιοι το ίδιο ήρωες και το ίδιο Άγιοι, διότι και οι ήρωες της Ελληνικής Επαναστάσεως ήταν απολύτως Άγιοι για τον πατέρα Ανανία, τους οποίους, όπως μετέφερε προς το ακροατήριό του, τους είχε δει όλους ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης να κατοικούν στον Παράδεισο με τον Κολοκοτρώνη πρώτον, τόνιζε. Οι νεομάρτυρες πιάνουν τη μια άκρη του σκηνιού μετά την άλωση του 1453, όσο του έρθει το 1821 για να πιάσει την άκρη της ελευθερίας, που όμως δεν είναι η τελευταία άκρη μέχρι να ευδοκίσει ο Θεός την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης, που πάλι με χρόνια και καιρούς πάλι δικιά μας θα είναι, γιατί η πόλη χάρισε θαύματα στον κόσμο και ο κόσμος θα το θυμηθεί και θα τη δώσει των Ελλήνων. Ο πατήρ Ανανίας κήρυτε την επιστροφή στη Βασιλεύουσα ως κάτι δεδομένο από το μέλλον, υποστηριγμένο με αποδείξεις από τα λόγια των Αγίων. Η Ελληνική Επανάσταση δεν τελείωσε. Συνεχίστηκε με τον Μακεδονικό Αγώνα και ελευθερώθηκαν τμήματα της πατρίδας μας και απομένει η ελευθερία της πρωτεύουσάς μας. Μας αφορά άμεσα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Γέροντας Παΐσιος και άλλοι τι λένε. Θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη, θα πάρουμε την πατρίδα μας, την πρωτεύουσά μας. Προσωρινή είναι η Αθήνα, που έχει τόση χάρη, αλλά η μόνη πρωτεύουσά μας είναι η Κωνσταντινούπολη. Οι νεομάρτυρες, έλεγε ο πατήρ Ανανίας, δεν σήκωσαν συμβατικά όπλα όπως οι κλεφταρματολοί και οι υπόλοιποι αντιστασιακοί, αλλά σήκωσαν τα πνευματικά όπλα, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Παρουσίασαν τα όπλα τους στον Τούρκο κατακτητή και ομολόγησαν το όνομα του Χριστού το Μέγα. Το ορμητικό ποτάμι ξεχύνεται ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την άλωση, με πολλούς αφανείς και πολυβασανισμένους άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τους οποίους τα συναξάρια δεν τους έγραψαν, αλλά τους γνώρισε ο Θεός από πολύ κοντά και ξεπλάγει από το αυθόρμητο θάρρος τους. 9 χρόνια μετά τις αποφράδες μέρες, το 1462, θύμιζε ο πατήρ Ανανίας, ο νεομάρτης ο Ιωάννης ο Τραπεζούντιος, πεθαίνοντας μαρτυρικά από τους Τούρκους εκεί στην ένδοξη άλλοτε Τραπεζούντα, είπε «Πεθαίνω για την χριστιανική μου πίστη και την ελληνική μου πατρίδα». «Αλήθεια, γεννάται ένα ερώτημα», έλεγε ο παπά Ανανίας. «Ποιος ήταν εκείνος που προετοίμαζε, ποιος ήταν ο αλήπτης, ο προπονητής, ο προετοιμαστής και προγυμναστής των νεομαρτύρων καθ' όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και κατά το ένδοξο 1821. Τι έκανε εκείνους τους ανθρώπους να θυσιάζουν τη ζωή τους τόσο απλά ως σαν να σου χαρίζουν χαμογελαστά, σαν μικρά παιδιά μια-δυο πολύχρωμες καραμέλες στα χέρια σου? Ήταν στην πραγματικότητα το βάθος, την αποφασιστικότητα λόγω της ζωντάνιας της πίστης υπό την έννοια της ανταπόκρισης από τον ουρανό και της επόμενης στιγμής που σου παίρνουν το κεφάλι και πιστεύεις ακράδαντα πως θα βρεθείς στην αγκάλη του Κυρίου σου και στον χρόνο ενός ανοιγοκλίματος ματιών. Θα δεις τη γλυκιά σου Παναγιά και τους Αγίους που φιλούσες από μικρό στα εικονίσματα. Τους νεομάρτυρες τους προπονούσε όχι η πίστη αλλά η ζωντάνια της πίστης με τη χάρη του Θεού. Ήταν και η Ρωμιοσύνη ένα κίνητρο, αλλά δεν ξεχωρίζονται αυτά. Πεθαίνω για τον Ελληνισμό. Γνωρίζουμε ότι σήμαινε σχεδόν εξ ολοκλήρου
ότι πεθαίνω για την ορθόδοξη πίστη μου. Ήταν η ορθόδοξη πίστη, ήταν η Ρωμιοσύνη και ήταν και η μάνα της Εκκλησίας και του γένους και η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία μας Θεοτόκος, η στοργή που νικά κάθε πόθο, η μεγαλοφυής και αποκαλυπτική ευλάβεια του Παπα Ανανία. Ήταν που γεννούσε τα λόγια ότι στους μάρτυρες κάθε εποχής και φυσικά στους νεομάρτυρες προπονητής, αλήπτης ήταν και είναι η γλυκιά μας Παναγία. Μεγάλη αδυναμία είχε στο νεαρό σε ηλικία Άγιο νεομάρτυρα Μιχαήλ τον Πακνανά, που τον περιφέρανε οι δήμοι στους δρόμους της Αθήνας, ενώ αυτοί τον πήραζαν στην διαδρομή για να λαξοπιστήσει και να σώσει το τομάρι του. Εκείνος φώναζε με γλυκασμό: «Χτυπάτε δια την πίστην, χτυπάτε δια την πίστην». Έφτασαν εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διός, τόπος της εκτελέσεως ήταν αυτός, και γονάτισε μόνος του και περίμενε τον Δήμιο να τον χτυπήσει. Εξιστορούσε ο παππούς Ανανίας για το 18χρονο αυτό παιδόπουλο του 18ου αιώνος, που έδωσε ρέστα για την πίστη και το γένος, όπως έλεγε με θαυμασμό. Εκείνος τον χτύπησε με την ανάποδη του μαχαιριού του σπαθιού για να τον κάνει να δειλιάσει και να αρνηθεί, αλλά εκείνος τι κάνει η ψυχούλα. Καλόγνωμα και γλυκά του λέει: «Χτύπα δια την πίστη». Εκείνος τότε χτυπάει με την κόψη και κόβει λίγο από το μέρος του λαιμού του και ο γλυκύτατος Μιχαήλ λέει πάλι: «Χτύπα δια την πίστη». Και αφού ο Δήμιος είδε πως δεν αλλάζει και δεν φοβάται, δίνει μια και του παίρνει το κεφάλι. Οι νεομάρτυρες ήταν η αποδεδειγμένη αδυναμία και η γλυκιά κυρίθρα με το μέλι του πατρός Ανανία, σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες ομιλίες του, αλλά και σε παραλληλία με τη μαρτυρία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών Φιλοθέου, ο οποίος παρακολουθούσε εκ του σύνεγγης και για ολόκληρες δεκαετίες τον γέροντα, συμμαρτυρώντας την επιμονή του να επανέρχεται στο ίδιο και στο ίδιο μέσα ηρωικό και πνευματικό ζουμί αυτού του θέματος, του αβάσταχτου πόνου καθενός από τους μάρτυρες και επομένως των νεομαρτύρων κατά την ώρα του φρικτού μαρτυρίου τους. «Παιδιά, προσέξτε», έλεγε ο Θεοφιλέστατος Ρωγών, μεταφέροντας αυτούσιο το κλίμα των ομιλιών του πατρός Ανανία μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών. «Δεν άντεξαν το μαρτύριο οι Άγιοι Μάρτυρες επειδή είχαν απάθεια στον πόνο. Δεν ήταν φακύριδες οι νεομάρτυρες. Πονούσαν και παραπονούσαν, αλλά στη συνέχεια τους επεσκίαζε η χάρις. Και έτσι άντεχαν». «Θυμάμαι», έλεγε ο γέροντας, «τον μακαριστό γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο Καυσουκαλυβίτη. Αφού είχε φύγει για τον ουρανό λίγες μέρες, παρουσιάστηκε σε ένα πνευματικό του τέκνο, όχι σε μένα, και του λέει: «Παιδί μου, τι να σου πω, είμαι υποχρεωμένος στην Παναγία μας». Το έλεγε έτσι με έναν τρόπο όμορφο και συγκινητικό και συγκλονιστικό. «Είμαι», λέει, «πολύ ευχαριστημένος». «Γιατί, γέροντα?» «Ξέρεις, παιδί μου, πόσο με φρόντισε καθώς ανέβαινα επάνω. Η Παναγία. Έτσι είναι». Είναι να θυμάται κανείς τι δοξολογούσε για την Παναγία ο Κυρφώτης, ο Κόντογλου. «Σας δείχνει τον εαυτό της παράδειγμα σε όλα, ώστε να κάνετε ευτυχισμένο το σπίτι σας και τους δικούς σας με τη μοσχοβολιά της νοικοκυροσύνης. Με τη γλυκιά γραφίδα του έκανε λόγο για την σπάνια εργατικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου και το πώς η κούραση της εργασίας τη χαρακτήριζε σε όλη την επίγεια ζωή της. Από μικρό κορίτσι αγαπούσε την εργασία και ολοένα δούλευε, ποτέ γνέθοντας όπως τον Ευαγγελισμό που τη βρήκε ο Αρχάγγελος με τη ρόκα στο χέρι, ποτέ ράβοντας η ίδια τα φορέματά της, ως η μάτια αυτόραφα αγαπώσα, και ιστερότερα σαν γεννήθηκε ο Χριστός υφαίνοντάς του τον άραφον εκείνον χιτώνα που του τον βγάλανε την ώρα που τον σταυρώσανε και που ήτανε τόσο όμορφος ώστε και οι στρατιώτες δεν θελήσανε να τον σχίσουνε όπως κάνανε για τα άλλα ρούχα, αλλά είπανε να βάλουνε κλήρο σε όποιον λάχη. Ακόμη και στα γεράματά της δεν σταμάτησε τα διακονήματά της. Δεν ξεκουράστηκε, αλλά ίδια έκανε τις δουλειές του σπιτιού. Έραβε, μαγείρευε, περιποιότανε τον καινούργιο γιο της Ιωάννην και ως την τελευταία ώρα της ζωής της
με τα χέρια εκείνα τα γιασμένα που σπαργάνωσε τον Χριστό μας, ετοίμασε το κρεβάτι της και όλα τα της ταφής της. Ο χαρισματικός λόγος του πατρός Ανανία δεν θα μπορούσε να μην έχει τα ομορφότερα και τα πιο άμεσα λόγια για αυτήν την οικοκυροσύνη και φροντίδα της κυρίας Θεοτόκου, προβάλλοντας σαν παράδειγμα τον γάμο της Κανά, όπου πήγε εκεί η Παντάνασα και τα έφερε όλα βόλτα, κοιτάζοντας με κάθε λεπτομέρεια να μην λείψει τίποτα από τη χαρά του ζευγαριού και την αναψυχή των καλεσμένων. Η Παναγία Αγρυπνή στο γάμο πήγαινε και είχε έννοια για το κρασί, για τους καλεσμένους, για τους νεόνυμφους, για τα πάντα. Τόσο καθημερινά και λεπτομερώς είναι μαζί μας η χάρη της, αφού κιόλας γυρίζει στα νοικοκυριά, κοιτάζει τα αγαθά, φροντίζει την καθαριότητα και ακόμη αν είχαμε μάτια φοβερά, αν είχαμε μάτια φοβερά, θα τη βλέπαμε, ακόμη και τάπλητα να παίρνει και να σκουπίζει με τη σκούπα και να γυαλίζει τις πατημασιές στο πάτωμα και να κάνει και να ράνει για εμάς, γιατί τόση ταπεινοσύνη είχε η μητέρα του Θεού που δεν έχουμε εμείς και τόσο πολύ μας αγαπά. Γι' αυτό ο πατήρ Ανανίας ζει το κράβγαζε. Αυτή η Παναγία μας φροντίζει, Παναγία, φροντίζει. Κάποτε στον Παράδεισο πήγε να συναντήσει ένας ένθεος στη Θεοτόκο και του είπαν «Λείπει, μα πού είναι η κυρά και η δέσποινα?» Μετέφερε έτσι χαρισματικά τους διαλόγους ο Κουσθένης σε μια ακόμη από τις περίφημες ομιλίες του. «Είναι κάτω στον κόσμο», του λένε. «Κάτω εδώ η Παναγία για να κοιτάζει τα πολλά κατεστραμμένα μας και να μας κάνει ανθρώπους προκομμένους. Γιατί μονίμως έτσι αρέσκεται να κάνει, αφού κιόλας δεν την αφήνει η αμέτρητη αγάπη της και η μοσχοβολιά της νοικοκυροσύνης της. Δεν θέλει την ακαταστασία και το χάος, αλλά τη γαλήνη και την ευλογημένη τάξη στη ζωή μας. Η πιο χειροπιαστή αγάπη του Θεού μετά τον ίδιο βέβαια είναι η Παναγία. Είναι χειροπιαστή αγάπη η Παναγία. Έχει έννοια, έχει φροντίδα η Παναγία. Γι' αυτό εκεί στον γάμο είναι πολύ συγκινητικό αυτό, φρόντισε για όλα και ανάγκασε τον Υιό και Θεό της να ανατρέψει το σχέδιό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είπε η Παναγία στους υπηρέτες, «Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε, ό,τι σας λέγει κάντε το». Είναι η Διαθήκη της Θεοτόκου. Είναι οδηγήτρια η Παναγία. Μας φέρνει στον Υιό της και μας λέει, «Παραδοθείτε σε Αυτόν». Και εγώ σε Αυτόν παραδόθηκα. Γι' αυτό και έγινα η μητέρα του, κατά το ανθρώπινο. Έλεγε ο πατήρ Ανανίας με το μεγάλο του μυαλό που όλα τα χωρούσε και όλα τα επεξηγούσε, ακόμη και ενιολογικά. Και όταν τύχει κάτι, ό,τι και αν συμβεί, κι ας έχουμε πριν λίγο βρήσει την Παναγιά, εκείνη επικαλούμεθα τη μάνα μας, την Παναγιά μας, και εκείνη δεν μας το κρατάει, έρχεται από κοντά μας. Γιατί η λέξη παρακαλώ σημαίνει καλό κάποιον κοντά. Και παράκληση σημαίνει καλό κοντά μου την Παναγιά. Το διατράνωνε με υπερηφάνεια ότι η Θεοτόκος έχει τη δική της ξεχωριστή σχέση με τον ελλαδικό χώρο και ότι είχε ταξιδέψει στη γεωγραφία της Ελλάδας κατά την παράδοση. Πριν την κοίμησή της ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα και ιδιαίτερα πού? Στο μετατάφτα περιβόλι της, το Άγιον Όρος, με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και άλλους ήρθαν δια θαλάσσης, πέρασαν από την Πάρο και από την Τίνο και πήγαν στον Άθωνα. Την αγαπούσε την Ελλάδα η Παναγία, την ήξερε ως τόπο, χρόνο, κλίμα, αλλά και τους Έλληνες ως χαρακτήρες και φιλότιμες ψυχές. Γι' αυτό και στην κοίμησή της μετά τους Αποστόλους κάλεσε στο ξόδι της τρεις Έλληνες ιεράρχες, τον Άγιο Διονύσιο τον Πολιούχο μας, τον Αρεοπαγίτη, τον Άγιο Ιερόθεο και τον Έλληνα της Εφέσου Επίσκοπο Άγιο Τιμόθεο. Πήγαν και αυτοί και μάλιστα πρωτοστατούσε ο Άγιος Ιερόθεος και έδινε στην κηδεία ιδιαίτερο τόνο, ιδιαίτερο παλμό και ιδιαίτατη συγκίνηση. Πατήρ Ανανίας έλεγε ότι η Παναγία είχε ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα τότε. Εδώ τότε στη γη πριν από την κοίμηση και τη μετάστασή της. Επεξηγούσε τι σημαίνει μετάσταση. Μετάσταση θα πει και θάνατος και ανάληψη και ανάσταση.
γιατί η Παναγία πήγε ολόσωμη στους ουρανούς, ενώ δεν απέφευγε να κηρύξει. Και το εξής συγκλονιστικό που αφορά το αιώνιο και ατελεύτητο μέλλον της κάθε ταλέπορης ψυχής. Κατά τη Δευτέρα παρουσία δεν θα είναι κρινόμενη η Παναγία όπως οι άλλοι. Θα είναι έξω από την κρίση. Γι' αυτό λέει η παράδοσης, τι θα κάνει. Θα υψώσει για τελευταία φορά τα χέρια της και θα παρακαλέσει τον Κύριο να απαλλάξει όλους τους ανθρώπους των αιωνίων βασάνων. Να μας απαλλάξει. Και πως κατέληγε αφοπλιστικά. Δεν ξέρω, λέει, τι θα κάνει ο Κύριος τότε. Το σίγουρο είναι ότι κατά τη Δευτέρα παρουσία του θα πλημμυρίσει το στερέωμα από τις υδρογείους της ευσπλαχνίας του. Θα μετρήσει ακόμα και τις σκόνες μας για να μας σώσει έναν ένα ξεχωριστά. Και αν τελικώς δεν προστίθεται βάρος στη ζυγαριά της σωτηρίας μας, θα το τραβήξει από τα μαλλιά, που λέει ο λαός, για να κάνει έστω λίγο βαρύτερα τα μερικά γραμμάρια της ανύπαρκτης αξιοσύνης μας. Όπως έχουμε πει κι άλλοτε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στη Δευτέρα παρουσία Του θα μας φέρει σε δύσκολη θέση, όχι με τη δύναμή Του, την οποία έχει ανδιαμφισβήτως, αλλά με την αγάπη και την καλοσύνη Του. Αυτό θα το καταλάβουμε με το εξής παράδειγμα, που μετέφερε ο πατήρ Ανανίας χαρισματικά ενώπιον του ακροατηρίου του. Αν κάποιος αδελφοί μου μας έχει ευεργετήσει αμέτρητες φορές, μας έχει φερθεί κατά τον καλύτερο τρόπο και εμείς φερόμεθα όχι καλά, αν τύχει να τον ανταμώσουμε κάπου, τι κάνουμε? Προτιμούμε να ανοίξει η γη και να μας καταπιεί παρά να τον δούμε, ή αν μπορούμε στρίβουμε από άλλο δρόμο. Τότε όμως, στη Δευτέρα παρουσία δεν θα μπορέσουμε να στρίψουμε από πουθενά και θα μας φέρει σε δύσκολη θέση με την αγάπη και την καλοσύνη Του. Έτσι για κάποιους από εμάς θα είναι ξεδιάντροπη εκείνη η τελευταία, αλλά και αρχική κορυφαία ώρα, γιατί δεν θα πιστεύουμε τι Άρχοντα Κύριο διαπιστώνουμε μπροστά μας και εμείς Τον πετούσαμε στα παραπέρα. Η ώρα της Δευτέρας παρουσίας, σημειώνει ο συγγραφέας Κώστας Παναγόπουλος, θα είναι το επιτέλους αντίκρισμα της αλήθειας «Πού είναι ποιος». Η αλήθεια είναι ποιος, ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός, πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσεται ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Είμαι ο πατέρας σας, ηρεμήστε. Σας έλεγα πάντα την αλήθεια, ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εξαιρετικό ήταν το περιστατικό που διέσωζε ο πατήρ Ανανίας. Ως καλεσμένος ραδιοφωνικής εκπομπής σε ζωντανό αφιέρωμα ερχομένου του 15 Αυγούστου του 2002, όπου καθώς διηγούνταν, κάποιος ήταν με τα κόμματα εκεί, άνοικε σε ένα ακραίο κόμμα που δηλώνει τουλάχιστον θεωρητικά αθεία και πήγε στην εκκλησία. Ήταν όμως λογικό ότι σε κάποιους φάνηκε περίεργο. Του λένε «Εσύ τι θες εδώ?» «Άκου να δεις ρε παιδί μου», τους λέει, «άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά». Με θαυμασμό υπερθεμάτιζε ο πατήρ Ανανίας ότι «μεγάλη κουβέντα αυτή, άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά». Αλλά και ο παρουσιαστής της εκπομπής που τον φιλοξενούσε και συζητούσε μαζί του επανέλαβε τα λόγια στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού αέρα «άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά». Ο πατήρ Ανανίας συνέχισε με τον ίδιο ενθουσιασμό και το χαιρόταν αυτό με την καρδιά του «βεβαίως, βεβαίως, εγώ θα αφήσω την κυρά, όλα τα άλλα θα τα αφήσω. Και το κόμμα θα τα αφήσω και τα πάντα θα τα αφήσω στην άκρη. Σίγα». Έτσι τους είπε ο κομματάρχης. «Εγώ θα αφήσω την Παναγιά. Είστε καλά». Επέμενε ο άνθρωπος. «Δεν την αφήνω με τίποτα την Παναγία». Ζητοκράβγαζε ο πατήρ Ανανίας στα Ερτζιανά ότι μπράβο του, μπράβο του. Καταλήγοντας κιόλας με το αληθινό ότι η κυρία Θεοτόκος δεν ξέρει από τέτοια χρώματα και κόμματα. Η Παναγία είναι η μάνα. Και η μάνα κάτω από τη σκέπη της μαζεύει όλα τα παιδιά της. Και κόκκινα και μαύρα και άσπρα και λευκά και ό,τι άλλο. Είναι μάνα. Η Παναγία έχει αγάπη. Και ως το καταλαβαίνει αυτό. Όποιος έχει λίγη αγάπη καταλαβαίνει την αγάπη της Παναγιάς. Περισσότερο από όλους το καταλαβαίνουν οι μανάδες. Όπου γης. Που άμα τους πεις για το παιδί τους, το ένα ή το άλλο αρνητικό σου λένε αυτές «εμένα είναι το παιδί μου. Το αγαπώ. Δεν ξέρω τι να σου πω».
Νοέμβριο του 1987 βγήκε για πρώτη φορά από το Άγιον Όρος η εικόνα αξιονεστή της Υπεραγίας Θεοτόκου και ο πατήρ Ανανίας ήταν εκεί για να την τιμήσει. Αλλά ήταν ακόμη η εποχή που ορισμένες φήμες κρατούσαν και πλανιόντουσαν αόριστες πάνω από το κεφάλι του, ενώ υπήρχαν ακόμη και ιερείς που συμβούλευαν τα πνευματικοπαίδια τους ούτε καν να πλησιάζουν αυτόν τον πατέρα Ανανία. Κυρία Μαντώ Μαλάμου ήταν και αυτή στο αξιονεστή ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμου διασώζοντας με το μελάνι της την παρακάτω φοβερή στιγμή. Έχουν διαβάσει ξανά σε προηγούμενο αφιέρωμα για αυτό το περιστατικό, αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστικό και μαρτυρά το μεγαλείο της ψυχής του πατρός Ανανία. Γυρίζω και τον βλέπω μόνος του, ολομόναχος, με σκυμμένο το κεφάλι. Προχωρούσε αργά. Πήγε και εκείνος να προσκυνήσει. Και τον είδαν. Όλος ο κλήρος παρών και η αρνητική φήμη πλανιόταν ακόμα στα στόματα και καθρεφτιζόταν στα μάτια των περισσότερων. Μαζί με τον αδελφό της έτρεξαν να τον προλάβουν. Του φιλάμε το χέρι. Του μιλάμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Η ευχή της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε. Είναι περίλυπος άχρη θανάτου. Μας αποχαιρετά και χάνεται στο σκοτεινό δρομάκι. Αλλά για ένα πράγμα ήμασταν εκείνη τη στιγμή βέβαιοι. Από όλους όσοι προσκύνησαν την Αγία εικόνα, αυτόν η Κυρία των Αγγέλων ξεχώρισε. Η κυρία Μαλάμου ως πνευματικό παιδί του Κουστένη είχε πολύ περισσότερα να θυμηθεί και άρα για αυτόν τον λόγο αρθρογράφησε τον Μάιο του 2021 σε ένα αποκαλυπτικό κείμενο υπό τον τίτλο «Πατήρ Ανανίας Κουστένης». Η βασιλική δρίστης Ορθοδοξίας, ο πιο ανυπεράσπιστος άνθρωπος του κόσμου. Σταματάς, κολλάς, επιθυμείς να έρθεις σε πολύ στενή επαφή με τις γραμμές αυτού του κειμένου για να συνειδητοποιήσεις τα όσα μαρτυρούνται, όπως για παράδειγμα το περιστατικό κατά το οποίο ο Παπά Ανανίας βρισκόταν στο κέντρο μιας παρέας νέων ανθρώπων που συζητούσαν και έλεγαν ότι τα γενέθλια για τον άνθρωπο δεν έχουν καμιά σημασία και ότι το μόνο που μετράει είναι η ονομαστική εορτή. Εκείνοι έλεγαν και ο Παπά Ανανίας όπαινε εσώτου εστράφη προς μια νεαρή κοπέλα, φίλη της Μαντούς Μαλάμου, και της λέει «Πόσες χιλιάδες είναι κόρη μου η Δισμύρη?» «10», είπε εκείνη. «Άντε που ξέρεις και αρχαία ελληνικά, 20.000 είναι». Η κοπέλα επέστρεψε στο σπίτι της αναζητώντας πληροφορίες για τη λέξη «Δισμύρη», όταν κατάπληκτη διαπίστωσε ότι η μνήμη των Δισμυρίων μαρτύρων των εν Νικομηδία 28 Δεκεμβρίου συμπίπτει με την ημέρα των γενεθλίων της, δηλαδή με το θέμα της συζήτησης που είχε αναπτύξει προηγουμένως η παρέα παρόντος του πατρός Ανανία. Πώς ήταν άραγε δυνατόν να γνώριζε το πότε η συγκεκριμένη κοπέλα είχε τα γενέθλιά της και να συνδέσει διορατικά το θέμα της συζήτησης της παρέας με τη δική της ξεχωριστή περίπτωση και η ημερομηνία της γεννήσεώς της. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του κυρίου Κώστα Παναγόπουλου «Το μεγάλο μυαλό, πατήρ Ανανίας Κουστένης» και τις εκδόσεις «Άθος». Δεν ξέρουμε αν τονίζεται ή αν έχει συγκρατηθεί όσο πρέπει από τους πιστούς της οικουμένης το πόσο στα άκρα συμπονετικοί ήταν οι γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο παππούς και η γιαγιά κατά το ανθρώπινο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έλεγε ο πατήρ Ανανίας. Η ποιότητα αυτού του ζευγαριού ήταν κάτι το διαφορετικό με τον Άγιο Ιωακείμ να είναι γνωστό στις γύρω περιοχές για την καλοσύνη του και την Αγία Άννα σε έναν καθημερινό πρωταθλητισμό για την ανάπαυση του πόνου του καθενός δυσκολεμένου. Το περισσότερο απ' όλα ήταν ότι έδιναν προσοχή και κουράζονταν σε μέρημνες για αυτούς που κανείς άλλος δεν τους έδινε αξία. Πρακτικά ήταν μαζί με όλους, αλλά και πάντα μαζί με τους ανθρώπους του πεταματού, όπως τα λέγαμε σήμερα. Εκείνους που κανένας δεν τους ήθελε κοντά του και όλοι άλλαζαν δρομάκι μήπως και ενοχληθούν από την ασήκωτη μυρωδιά της δυσοσμίας τους. «Η ψυχή της Αγίας Άννης ήταν διαφορετική», έλεγε ο πατήρ Ανανίας. «Ένιωθε ευσπλαχνία, στοργή και συμπόνια, χωρίς κανένας διαχωρισμός να επηρεάζει τις πράξεις της αγάπης της. Το πού, το ποιος, το γιατί και το πόσο δεν έχουν κάτι να πούν στην ανεπηρέαστη αγάπη που είναι κομμάτι από τον Θεό που κατεβαίνει στον άνθρωπο και ζει ο άνθρωπος σαν τον Θεό.
αλλά μόνο τα δυο μάτια που σε κοιτάζουν και είναι απομονωμένα, αποσυνάγωγα, παραπονεμένα από φαγητό και την κοινωνία μιας μιλιάς που λίγοι την απευθύνουν και ακόμη λιγότεροι την προχωρούν σε διάλογο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε για τους ανθρώπους και μάλιστα τους πονεμένους, τους φτωχούς και τους ταλέπορους που κανένας δεν τους πρόσεχε, κανένας δεν τους έδινε έναν παρά και όλοι τους περιφρονούσαν ή τους είχαν και τους εκμεταλλευόντουσαν κατά τον πιο απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Ένα τέτοιο κομμάτι μάλαμα ήταν η Αγία Άννα, συντροφιά με τον μαλαματένιο Άγιο Ιωακείμ, που ήταν και οι δυο τους βαθιστόχαστα ανάλαφροι και ταυτόχρονα φουλαρισμένοι μέσα από το άπλετο δόσιμο προς τον καθέναν πονεμένο και παραπεταμένο αδελφό. Ο Παπανανίας έλεγε ότι ο άνθρωπος για να γεμίσει και να πληρωθεί χρειάζεται όχι μόνο να παίρνει, αλλά και να δίνει. Θέλει τη λατρεία στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον στο όνομα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένθεος. Τότε γίνεται άγιος. Τότε γίνεται ανάλαφρος. Τότε γίνεται σπουδαίος. Τότε τα έχει όλα. Απείρως περισσότερα απέκτησαν ο Ιωακείμ και η Άννα με τον ερχομό της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και χώρις τους. Η Παναγία αγάπησε τον Θεό όσο τίποτε άλλο, έλεγε άλλοτε ο πατήρ Ανανίας σε ομιλία του με θέμα «Η Παναγία ως πρότυπο ζωής». Της ενεφίσησαν αυτήν την αγάπη, αυτήν την στοργή, αυτήν την λατρεία για το Θεό οι θεοσεβείς γονείς της Ιωακείμ και Άννη. Κατόπιν τόνιζε με νόημα αυτό που οι νεότεροι έχουν υποτιμήσει ως τρόπο, χώρο, εμπνοή, διδαχή και θυσία σε τέτοιο βαθμό που να δυσκολεύονται όχι μόνο να το αξιολογήσουν ως κέριο, αλλά ακόμη και να το καταλογογραφήσουν. Έχει μεγάλη σημασία το σπίτι, είναι η αφετηρία του βίου, είναι το πρωτοκύτταρο της κοινωνίας και η κατοίκον εκκλησία. Οι γονείς είναι οι πρώτοι διδάσκαλοι και εμπνευστές πριν τους διδασκάλους. Αν και τώρα πια ο Κοσμάκης απέκτησε για τα παιδιά του μια άλλη πρώτη δασκάλα που είναι μπάστακας, θρονιασμένη και παμπώνηρη, διδάσκοντας κάθε μέρα και όπως θέλει τα δικά της πίσω ακριβώς από την πλάτη των γονιών και όπως εύστοχα διαπίστωνε αυτή τη δυστυχία ο παππούς Ανανίας. Η δικαιοσύνη εκοιμήθη μέσα στις ψυχές μας, στις οικογένειες και φαμελιές μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, και όλα τα όρνια του κακού άρχισαν και κρόζουν και πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας και μπαίνουν και στα σπίτια μας με τη δασκάλα της ζωής μας, όπως την έλεγε σκοπτικά και με απέχθεια. Την τηλεόραση και όχι μόνον. Ήξερε να παραπονείται με ευγένεια, αλλά και να σκληραίνει για να μετατραπεί σε δίστομο ρομφαία, γιατί κάθε τι έχει ένα όριο θράψης και εκείνος έβλεπε ότι ορισμένοι σχεδιάζουν να επιτύχουν το αδύνατο και να στερήσουν τον τόπο από τον Χριστό και τα πιστεύω του. Σε δεδομένη χρονική στιγμή έλεγε με νόημα. Τους πείραξαν τάχα οι αμαρτίες των δεσποτάδων που δεν έχουν αποδειχθεί ή των παπάδων ή όποιον άλλον, και θέλουν τάχα να διορθώσουν αυτή την εκκλησία. Αυτοί οι οποίοι είναι μέχρι τα μπούνια, μπασμένοι στην ανομία και στον εκφυλισμό. Αυτό ήταν πρόφαση και αφορμή. Αιτία ήταν άλλη. Να εξαφανίσουμε την ελληνοορθόδοξη εκκλησία. Μα είπαμε, Ελλάς και Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών ταυτίζονται εδώ. Ρωτούσε δυσανασχετώντας τι απεργάζονται με τόση καταδίωξη όλοι αυτοί. Πάνε να μας διώξουν το Χριστό μας και τι θα μας αφήσουν, τον Μάρξ, τον Σατανά, την αθεία, την τρέλα ή τι άλλο. Να μας πάρουν το Χριστό μας των πολύ αγαπημένων. Σκουντούσε στους Έλληνες να ξυπνήσουν για να εγερθούν το συντομότερο, γιατί αλλιώτικα η μνήμη της τουρκοκρατίας θα αποδειχθεί μικρή για τις επόμενες γενιές, όταν θα έρθει η νέα σκλαβιά που μπορεί να εποάζεται στα κυκλικά στεφάνια με τα κλαδάκια που κουβαλάει όποιος του γουστάρει στην κρυφή γωνιά του μπαλκονιού μας. Ας ξυπνήσουμε συνέλληνες και συνορθόδοξοι, ας ξυπνήσουμε όλοι οι Έλληνες και οι μη ορθόδοξοι, και αυτοί που θέλουν να φέρουν τα είδωλα της αρχαίας εποχής, τους βάζουν άλλοι βέβαια. Όλοι ας ξυπνήσουμε, γιατί θα χάσουμε την Ελλαδίτσα μας. Θα περάσουν όχι 400 χρόνια όπως της τουρκοκρατίας,
αλλά τα διπλάσια και περισσότερο. Έχει ήδη η πατρίδα μας αλωθεί και είμαι θα η τελευταία των Μοϊκανών, αν δεν κάνει θαύμα ο Χριστός, αν δεν ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Με το χάρισμα που είχε συνέδεε με δυναμισμό την Ανάσταση του Χριστού με τη στάση ζωής του καθενός μας και την επανάσταση όλων μαζί απέναντι σε όσους μηχανεύονται τρόπους για να μας στερήσουν τον γλυκύτατο Κύριό μας. Η Ανάσταση σημαίνει και επανάσταση και αντίσταση. Είναι και τα τρία στάση. Το δεύτερο συνθετικό, στάση ζωής, στάση αντριοσύνης, θέση αγωνιστική και προσπάθεια μεγάλη. Μεγάλη! Επιθυμούσε να πει ότι ο καθένας μας ξεχωριστά έχει μερικώς αφαιρεθεί, αλλά και ως αφηρημένο σύνολο όλο ένα απομακρυνόμαστε από τις ιερές παρακαταθήκες του γένους μας. Να μας ξυπνήσει ο Χριστός, ας κάνει ό,τι θέλει, να σώσει πάλι μια φορά διαθαυμάτων την Ελλάδα, όπως έλεγε ο μεγάλος και πολύς Ιωάννης Καποδίστριας, και να βάλει πάλι την υπογραφή του, όπως έλεγε ο υπέροχος Κολοκοτρώνης. Πατήρ Ανανίας θύμιζε για τον Καποδίστρια ότι είχε μια ιδιαίτερη αγάπη που δεν την ξέρει ο κόσμος ο πολύς. Ξέρετε ποια ήταν η αγάπη του? Η Παναγία η γλυκοφιλούσα. Είναι μια εικόνα προσωπική που την είχε πάντα κοντά. Κοντά με την Υπεραγία Θεοτόκο ήρθε και ελευθερώθηκε και έτσι μπουσούλησε το νέο ελληνικό κράτος για να περπατήσει ως τα σήμερα. Την έχουμε και εδώ που εκφωνείται αυτή η εκπομπή, αυτή την εικόνα, αδελφοί μου, και να ευχαριστήσουμε μια αγαθή ψυχή και συνοδοιπόρο όλα αυτά τα χρόνια, την αδελφή μας την κυρία Νίκη, τη Μολόχα, που κάποτε μας την χάρισε και έτσι βρίσκεται πάντοτε εδώ πάνω από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου, το μεγάλο μυαλό, πατήρ Ανανίας Κουστένης. Η αγάπη του λοιπόν, του Ιωάννη Καποδίστρια, ήταν η Παναγία η γλυκοφιλούσα. Κοντά με την Υπεραγία Θεοτόκο ήρθε και ελευθερώθηκε και έτσι, μπουσούλησε το νέο ελληνικό κράτος για να περπατήσει ως τα σήμερα. Και έγραφε από πίσω ο Ιωάννης: «Δέσποινα, φύλαξε και φώτισε τον δούλο σου Ιωάννη, να φροντίζει το έθνος σου, να κάμει καλό, να πεθάνει εν ειρήνη και μετανία». Η ψυχή του Κουστένη δεν άντεχε να βλέπει την Ελλάδα έτσι χαμένη. Με κραυγή πηχτή, ωραία, ελληνορθόδοξη και ποιητική, εύχονταν ελευθερία σε σκλαβωμένους καιρούς, αναξιοπρεπούς ελευθερίας, οι οποίοι κατάντησαν χειρότεροι καιροί και από τις ανδριωμένες σκλαβιές του παρελθόντος. Να ελευθερωθεί ξανά η πατρίδα μας που κατήντησε παλιοψάθα των εθνών και κλωτσοσκούφι και ηρωνία και εμπεγμός των πάντων. Μικραίνουμε γιατί επιτρέπουμε να μας κλέβουν τον Χριστό μας, αν και εκείνος ως γλυκύτατος πατέρας δεν χάνεται και δεν θα μας αφήσει μαϊντανούς των διολιοφθορέων της πατρίδας. Όλοι αυτοί ας ξέρουν ότι στην Ελλαδίτσα μας, αυτήν εδώ, στο ενδοξότατο αλωνάκι, κάθεται σταυροπόδιο Αναστάς εκ νεκρών, ας το πάρουν χαμπάρι. Και μπροστά στο Χριστό όλοι κάθονται κότες. Ας κάνουν κι αλλιώς άμα νομίζουν. Η Ελλάδα είτε θέλουν είτε όχι θα επιβεβαιώνει πανηγυρικά εις τους αιώνες ότι είναι λεβέντης ο Χριστός, όπως το εξέφραζε ο παππούς Ανανίας. Και πάντα θα είναι ο Χριστός της. «Κοιμόμαστε», έλεγε, «κοιμόμαστε, τον ζωφερό ύπνο της αμελίας και της ραθυμίας, και μας παίρνουν τα πάντα, ψυχή, πατρίδα, ιστορία, τα παιδιά μας, τον Παράδεισο, τον Χριστό μας, την Παναγία μας, και μένουμε γυμνοί. Και όχι μόνο αυτό, ενώ καίγονται τα σπίτια μας, εμείς τραγουδάμε». Πάμε στο παράρτημα με τα αποφθέγματα του πατρός Ανανία και στο μικρό κεφάλαιο αφιερωμένο στην υπεραγία μητέρα μας κυρία Θεοτόκο. Στις παρυφές
του δικού της Αυγούστου. Στο ευλογημένο αυτό δεκαπεντάρι που εμείς θα επιμένουμε να ευχόμαστε το καλή Παναγιά. Το ίδιο θα έκανε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, ακόμα και αν τον διόρθωναν και ο ευλογημένος Άγιος Γέροντας. Οτιδήποτε βγαίνει μέσα από την ψυχή, το έχουμε ξαναπεί αυτό, του λαού μας, ακούγεται τόσο τρυφερό, τόσο αγνό, τόσο όμορφο, τόσο πηγαίο και τόσο αναγκαίο, το έχουμε ξαναπεί αυτό και το έχουμε γράψει, για τις ψυχές και για όλους εμάς που το απολαμβάνουμε. Και είναι η Θεία Χάρης που κάνει αυτά τα φαινομενικά λάθη, τα λεκτικά, να μην φαίνονται μόνο, μα να είναι αυτά τα σωστά, να γίνονται παράδοξα ο κανόνας. Δεν τα κοκκινίζει ούτε τα σβήνει κανένα χέρι σπουδαγμένου δασκάλου και διορθωτή. Το μόνο που στέκει δίπλα σε αυτές τις ευχές στο καλή Παναγιά είναι ένα θαυμαστικό, μαζί με νοσταλγία για όλες τις μνήμες που πέμπουνε κάθε φορά που λαλούνται από στόματα μελήρητα και ψυχές διαλεκτές. Έτσι και ο Χριστός και η Παναγία, έλεγε ο πατήρ Ανανίας, άμα φροντίζουμε τους ανθρώπους και μάλιστα τους δυσκολεμένους και πονεμένους και σκλαβωμένους, τότε υποχρεώνονται. Ιησού μου, Παναγία μου, το αχτύπητο δίδυμο που θα έλεγε ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους μας, πατήρ Ηλίας ο Μηνιάτης. Η Παναγία αγρυπνή. Στο γάμο πήγαινε και είχε έννοια για το κρασί, για τους καλεσμένους, για τους νεόνυμφους, για τα πάντα. Η πιο χειροπιαστή αγάπη του Θεού μετά των ίδιων είναι η Παναγία. Η Παναγιά, επειδή είναι ταπεινή και επειδή αγαπάει άκρος, έρχεται κοντά μας. Ό,τι κι αν έχουμε κάνει, όπως κι αν έχουμε φερθεί, ό,τι κι αν έχει συμβεί από εμάς και σε εμάς, έρχεται κοντά μας και μας κάνει συντροφιά και μας προστατεύει. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται πολλές φορές ανυπεράσπιστος, είναι φτερός στον άνεμο. Εκεί στα ποδαράκια της λέμε τα πάθια και τους καημούς, τις θλίψεις και τα βάσανά μας, τους φόβους και τις φοβίες μας. Η Παναγίτσα, η καλή μητέρα μας τα παίρνει όλα επάνω της και μας αφήνει στην ψυχούλα μας την ταλέπορη, την ευχή της. Κανείς δεν μπορεί να κάνει εισβολή στον χώρο της θεότητος, διότι είναι κτίσμα. Και δεν μπορεί μέσα του το κτίσμα να χωρέσει το άπειρο και το άκτιστο. Αυτό έγινε στην Παναγία, αλλά με άλλους όρους και νόμους. Για την Παναγία μας τα ρήματα και οι ευχαριστίες και οι έπαινοι δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί και η δική της αγάπη δεν τελειώνει ποτέ σε εμάς. 2000 χρόνια τώρα δεν μας άφησε ούτε στιγμή. Ας κρατηθούμε από την Αγία Εκκλησία του, από το φουστάνι της Παναγίας, από τα πόδια του Χριστού και από τους Αγίους και τους Αγγέλους. Ας κρατηθούμε, ας μετανιώσουμε, ας αλλάξουμε. Ας ακουμπάμε στην ποδιά της και ας κρατιόμαστε από πάνω της, ας κλαίμε μπροστά της, ας της λέμε τα παράπονά μας. Μάνα του Χριστού και μάνα δική μας εκείνη. Κλαίμε εμείς, κλαίει και εκείνη. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και εκείνη. Πόνεσε στο σταυρό η Κυρία Θεοτόκος, όσο κανένας άλλος. Κι ας είμαστε αμαρτωλοί, κι ας είμαστε κρυματισμένοι, κι ας είμαστε δυσκολεμένοι, το ένα και το άλλο, μας συγκινεί ιδιαίτερα αυτή η αγάπη του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και των Αγγέλων. Μας φέρνει στο φιλότιμο, μας κάνει να κλαίμε και να συγκινούμεθα κατ' έναν τρόπο ανίποτο και άρρητο. Έγινε εκεί στην κοιλία της Θεοτόκου το συνάλλαγμα, η συναλλαγή δηλαδή των δύο φύσεων. Συναντήθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο και γεννήθηκε θεάνθρωπος. Από το γεροντικό του πατρός Ανανία,
στο παράρτημα στο τέλος του βιβλίου. Μακαρία η οδός. Ποιοι ήταν οι μάκαρες στην αρχαία εποχή? Οι θεοί, και οι άνθρωποι ήταν οι θνητοί. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος πού? Στην Αθανασία, μαζί με τον Θεό, μαζί με τους Αγίους, μαζί με την Παναγία. Και τι είναι μακαρίτης? Δηλαδή ευτυχισμένος. Η ψυχή φεύγει και πάει σ' άλλον τόπο και αφήνει το λείψανο. Το υπόλοιπο είναι το λείψανο. Το υπόλοιπο μιας ενότητος. Είναι μια μεγάλη λιτανία η ζωή, και όταν φτάνουμε στην πύλη της αιωνιότητος και στον τάφο μπροστά, περνάμε δια του θανάτου εις την ζωή. Το μέλλον δεν ανήκει ούτε στους φοβερούς μελλοντολόγους, ούτε σε αυτούς που έχουν τη δύναμη σήμερα, ούτε σε αυτούς που έχουν τα λεφτά, ούτε σε αυτούς που τρομοκρατούν την πλάση, ούτε σε αυτούς που σκορπίζουν τον όλεθρο. Το μέλλον του κόσμου ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Δικαιοσύνης, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία της Αγάπης, η Εκκλησία του Φωτός, η Εκκλησία της Αιωνιότητος. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, γιατί όταν κανείς σου δίνει και το αποτέλεσμα ενός αγώνα, τότε τι κάνεις? Ενισχύεσαι κατά πολύ στο να αγωνίζεσαι. Άμα παίζεις ποδόσφαιρο, Φερρυππίν, και ξέρεις ότι θα νικήσεις με 5-0, τι κάνεις τότε? Παίρνεις δύναμη. Βγάζεις φτερά. Γίνεσαι ήρωος και ημίθιος. Γίνεσαι σπουδαίος. Και παίζεις με λογισμό και μόνειρο. Και στο τέλος κερδίζεις. 5-0. Με μια ψυχή δεν εξισώνεται όλος ο κόσμος. Δεν είναι ισοστάσιος όλος ο κόσμος. Γιατί η ψυχή του καθενός μας είναι το φύσιμα του Θεού. Έχουμε το φύσιμα του Θεού, την αθάνατη ψυχή μας, η οποία έρχεται από πάνω και πάει προς τα άνω, στην πατρίδα της. Γι' αυτό και όταν βγαίνει αναχωρεί για εκεί, από που προήλθε, από το φύσιμα του Θεού, από τον Θεό μας. Να μην αδικούμε, να μην κάνουμε κακό στην ψυχή μας, να μην κάνουμε κακό στους άλλους. Δεν τα αντέχει η ψυχή μας αυτά, δεν είναι για αυτά η ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι για τον Θεό, είναι για τον Παράδεισο, είναι για την αγάπη, είναι για την καλοσύνη, είναι για την ομορφιά. Δεν τις ανήκουν, δεν τις αντιστοιχούν. Μεγάλο μυαλό, το βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου για τον πατέρα Ανανία Κουστένη από τις εκδόσεις Άθος, σε αυτή τη σειρά των 4 εκπομπών με αυτόν τον τίτλο «Τζάμπα καλοριφέρ, το καλοκαίρι». Μνήμες και ευγνωμοσύνη προς το άπειρο έλεος του Κυρίου που μας δώρισε αυτό το έμψυχο και αλήπιο άνθος. Σαν ένα λουλουδάκι ήταν ο πατήρ Ανανίας, με ανεξίτηλο άρωμα, και ανθούσε σε κάθε καιρό του χρόνου, ακόμα και μέσα στο αλίπητο καύμα του θέρους. Μέσα από το τσιμέντο ξεπροβάλλει ακόμα και ομορφαίνει και χρωματίζει τις γκρίζες μας ζωές. Σε τούτη την εσχατολογική εποχή, ακόμη και μέσα στη θεοστηγή γενιά μας, στη σκολιά, τη διεστραμμένη και παραπικραίνουσα τον Άγιον Θεό. Διαβάσαμε εκτενή αποσπάσματα από αυτό το μεγάλο βιβλίο, και σε όγκο και σε περιεχόμενο και σε ουσία, του κυρίου Κώστα Παναγόπουλου, εκεί στη σκιά της Βλαχέρνας, σε κάθε τέλος εκπομπής, εκεί που ανεμίζουν τα λάβαρα του Παπανανία, του δικαίου Ιρομφέες. Ας μεταφερθούμε και σήμερα στο ταπεινό του μνήμα. Να κλείνουμε το γόνι. Όποια ώρα και να πας, πάντα κάποιο κεράκι δέεται ακόμα πριν αποσωθεί, λιώνοντας από ανάγκη και φωτίζοντας τις ακαταγόνιστες μεσητείες του. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί μου. Σε εκείνο το ύψωμα ας πάμε και σήμερα στο τέλος της
εκπομπή, στο τέλος αυτής της σειράς. Νοερός, εκεί που σαν παιδί φύλαγε ο μικρός Αποστόλης τα πρόβατα που του εμπιστευόταν ο πατέρας του. Από εκείνο το ύψωμα αγναντεύει όλη την πλάση τώρα, με αγωνία αναζητώντας χαμένες ψυχές, έστω αυτή τη μία, την ισοστάσια όλου του κόσμου, να δεηθεί στο θρόνο του Αρχιπείμενος, της Καρκαλούς, το Τσομπανάκι. Η ανθρώπινη ψυχή, η χριστιανική και μάλιστα η ορθόδοξη ψυχή αισθάνεται τόση λατρεία, τόση αγάπη, τόση εμπιστοσύνη και τόση στοργή για το πρόσωπο της Παναγιάς που μετά τον Χριστό μας για άλλον έτσι δεν έχει αισθανθεί και δεν έχει νιώσει. Γι' αυτό και όταν τύχει κάτι, ό,τι και να συμβεί, εκείνη επικαλούμεθα, τη μάνα μας, την Παναγιά μας. Και εκείνη έρχεται από κοντά μας. Γιατί η λέξη παρακαλώ σημαίνει καλό κάποιον κοντά. Και η παράκληση σημαίνει καλό κοντά μου την Παναγιά. Και η Παναγιά, επειδή είναι ταπεινή και επειδή αγαπάει άκρος, έρχεται κοντά μας. Ό,τι αν έχουμε κάνει, όπως και αν έχουμε φερθεί, ό,τι αν έχει συμβεί από μας και σε μας, έρχεται κοντά μας και μας κάνει συντροφιά και μας προστατεύει. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται πολλές φορές ανυπεράσπιστος. Είναι φτερό στον άνεμο και έχει ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και ό,τι άλλο καλού. Και η Παναγιά αυτό το κάνει. Γι' αυτό και αυτές τις ημέρες από αύριο αρχίζουν να αλλάξει η παρακλήση της, η μικρή και η μεγάλη. Και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και όλοι πηγαίνουμε πια στην αγκαλιά της Παναγιάς, στις εκκλησούλες της, στα μοναστηράκια της, στις ενορίες της, σε όλους τους ναούς όπου γίνεται παράκληση, πάμε με λαχτάρα, με σέβας, με πόθο, με αγάπη. Βάλουμε το κεράκι, κάνουμε τη μετανιά μας, φυλάμε την εικόνα της, την πανσέβαστη, με το θείο βρέφος και εκεί στα ποδαράκια της, της λέμε τα πάθια και τους καημούς, τις λήψεις και τα βασανά μας, τους φόβους και τις φοβίες μας. Και η Παναγίτσα, η καλή μητέρα μας, τα παίρνει όλα επάνω της και μας αφήνει στην ψυχούλα μας, την ταλέπορη, την ευχή της, τη χάρη της, την ευλογία της, την προστασία και τη χαρά της. Καλό δεκαπεντάρι, καλή Παναγιά. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, πάντοτε εν Κυρίου. Φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.